Ονομάζομαι Χριστάκης Παναγιώτου, είμαι ο κενοτάρχης της Δένειας εδώ και μερικά χρόνια. Η Δένεια είναι ένα χωριό μικρό που βρίσκεται μέσα στην νεκρή ζώνη εξ ολοκλήρου από το 1974. Γι' αυτόν τον λόγο υπήρξαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα και έναν από αυτά ήταν η ανάπτυξη μεγάλου αριθμού τροχτικών και ευδοκιμούσα γιατί υπάρχει αρχαιολογικός χρόνος με πολλούς λαξευτούς τάφους και κατοικούσαν εκεί. Τα τελευταία χρόνια τα τροχτικά ήταν τόσα πολλά, οποία είχαμε τεράστιες ζημιές. Δεν μπορούσαμε να ποτίσουμε τα χωράφια μας, έτρωγαν τα λάστιχα, δημιουργούσαν διάφορες ζημιές στα σύρματα. Είναι ευρέως γνωστό ότι η χρήση χημικών σκευασμάτων και συγκεκριμένα τροχτικοκτώνων είναι πάρα πολύ βραβερή για το περιβάλλον, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την τροφική αλυσίδα και κατ' επέκταση τον άνθρωπο. Όταν εντοπίσαμε ότι υπήρχε το πρόβλημα με τα τροχτικά, έτυχε την ίδια περίοδο να γνωριστούμε και με τον φίλο μου τον Χάρη Νικολάου, έναν εξαιρετικό επιστήμονα που μας βοήθησε αφάνταστα και μας εξήγησε ότι η καταπολέμηση των τροχτικών είναι πιο καλή να γίνει με τα ανθρωποπούλια. Πράγματι, ξεκινήσαμε εδώ και 6 χρόνια μαζί και σταδιακά βοηθήσαν και οι κρατικές υπηρεσίες, το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θύρας, το Τμήμα Γεωργίας και εφαρμόσαμε αυτό το πρόγραμμα στην κοινότητα με πολύ καλά αποτελέσματα. Το ανθρωποπούλι είναι ένα είδος κουκουβάγιας, το οποίο έχει μια μεγάλη εξάπλωση σε όλο τον πλανήτη. Συναντάται σε όλες τις ηπείρους πλην της Ανταρκτικής. Στην Κύπρο είναι μία από τις 5 κουκουβάγες που καταγράφονται στο νησί. Ως νυχτόβιον αρπακτικών τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με τροχτικά. Αυτό προκύπτει από επιστημονικές μελέτες τόσο από το εξωτερικό όσο και από δικές μας παρατηρήσεις. Ένα ζευγάρι ανθρωποπουλιών τρέφεται με 3-6.000 τροχτικά το χρόνο. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και είναι αυτό που μας έχει οθήσει εδώ στην κοινότητα της Δένειας, η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα τροχτικών, να χρησιμοποιήσουμε το ανθρωποπούλι ώστε να ελέξουμε τους πληθυσμούς των τροχτικών που υπήρχαν στην κοινότητα. Η αναπαραγωγή περίοδος του ανθρωποπουλιού στην Κύπρο ξεκινά από τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται γύρω στον Ιούνιο. Το ανθρωποπούλι στην Κύπρο αναπαράγεται μέσα σε κοιλότητες γκρεμών, μέσα σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, μέσα σε πηγάδια, μέσα σε στέγες και γεννά περίπου 4 με 9 αυγά τα οποία χρειάζονται 30 με 34 μέρες για να εκολαφθούν. Στην επόαση των αυγών συμμετέχει μόνο το θηλυκό, ενώ στη σύντηση των νεωσών συμμετέχουν και οι δύο γονείς. Με τη χρήση καμερών παρακολούθησης βλέπουμε ότι ένα ζευγάρι ανθρωποπουλιών μπορεί να ταΐσει τα μικρά του μέχρι και με 25 τροχτικά κάθε βράδυ. Θα ήταν ωφέλιμο να αναφέρω ότι αφού το ανθρωποπούλι τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με τροχτικά, κανέναν από τα θηρεύσιμα είδη δεν αποτελεί τροφή για το ανθρωποπούλι, ούτε ο λαγός, ούτε η περδικά, παρά μόνο οι αρουραίοι και οι ποντικοί. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω ότι με το πρόγραμμα αυτό η κοινότητα έχει ωφεληθεί αφάνταστα. Έχουν σταματήσει τα δηλητήρια που βάζαμε συνεχώς στην κοινότητα και τώρα τη δουλειά των δηλητηρίων την κάνουν τα ανθρωποπούλια. Έχουμε δει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, η οποία σπανίζει να δει τροχτικό να κυκλοφορεί ανεξέλεκτα, δηλαδή χωρίς φόβο. Υπάρχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και αυτό μας ενθάρρυνε να απευθυνθούμε και στις άλλες κοινότητες που είναι κοντά στο χωριό για να μπορέσουμε να δώσουμε και στα ίδια τα πουλιά τη διέξοδο να μετακινηθούν σε πιο κοντινές κοινότητες, γιατί μόνον όφελος θα δούμε από αυτήν τη δραστηριότητα.